Λοιπόν, η Έλληνα Μακρυλιμπέρι δεν το βάζει κάτω, αν και περνάμε δύσκολους καιρούς. Άνοιξε μαγαζί με κοσμήματα. Τα ΑΣΚ, τα έχεις φορέσει και εσύ. Βεβαίως. Στην Κηφισιά, στο εμπορικό κέντρο Φίνη και στην πολλή κόσμο. Τα ρούχα, η Μαρία Κυριακού ήταν εκεί, στήριξε τη Μακρυλιμπέρι. Στην Οίκονο είχε τα ρούχα και τα κοσμήματα. Τα ρούχα, το άνοιξε και κοσμήματα. Και τώρα είναι, αυτό το μαγαζί έχει μόνο. Είναι μόνο τα κοσμήματά τη. Και αξεσουάρ. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Είναι πολύ ωραία και πολύ κόμψα και δεν είναι και πάρα πολύ ακριβά να πω. Σταματίνα Τσιμψιλή ήταν εκεί. Η Σταματίνα, η Σταματίνα. Όμορφη. Προλαβαίνει η Σταματίνα και τα κάνει όλα. Δούξα νομικού. Βγάζει με την Τζοβάνα Βλαχάβα. Αυτή τρέχει όλη μέρα. Σέλφι. Η Δούξα νομικού. Πόσο ωραία που έκανε η Δούξα. Μογάρα. Δεν υπάρχει. Μογάρα. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Και τι κορμί δηλαδή. Και εγώ την πέτυχα τις προάλλες σε κάτι, ένα μαγαζί στην Κρυπάτα. Τύπου χυμά ο κύριος Λιμπέρης. Πολύ ερωτευμένοι και στηρίζει ο ένας τον άλλο. Ο πρίγκιπας Χάρη με τον πρίγκιπα Γουιλιά. Ο Καβατζίκης. Ο Καβατζίκης. Με το θέλει ο Καφαντάρη και την αγάπη πολίτη. Έφυγε και πήγε στα σαλόνια. Έφυγε από τα σαλόνια και πήγε στα σαλόνια τώρα ο Καβατζίκης. Καταλαβες. Λοιπόν. Γεννήθηκα θωρακισμένη γιατί γεννήθηκα στα δύσκολα. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Δουλεύω από 18 ετών. Έχω γνωρίσει τις απόλυτες στιγμές απόγνωσης.